κύριος Ζαχοβίτσας, διοργανώνει μαζί με τον αντιδήμαρχο, νομίζω τον κύριο Μαντούση και το Δήμο, μια εκδήλωση για τα ναρκωτικά. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ημερίδα της ΔΕΙΑ για το νερό. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε ταυτόχρονα, έχουμε μείνει και λίγοι. Όμως έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, όπως είπε και η Τατιάνα εδώ, τον Καφιέρη, τον κύριο Καφιέρη, το Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αρχίσει και εκείνος και παίρνει στροφές σιγά-σιγά. Καλά τα λέω. Τις στροφές πέραμε πάντα. Τώρα, ναι, εντάξει, αφήσαμε ένα διάστημα εκεί να δούμε τι θα κάνει η νέα Δημοτική Αρχή. Το δικαιούνται άλλωστε. Το δικαιούνται, εντάξει, είμαστε στο τρίτο, ολοκληρώνεται το τρίτο έτος της παρούσας Δημοτικής Αρχής και οδεύουμε προς την τελική ευθεία όσον αφορά τις εκλογές. Σε ένα χρόνο περίπου. Σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα, ναι. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Εγώ λέω ότι έχουμε μπει, αλλά δεν συμφωνούν όλοι μαζί μου. Κοιτάξτε να δείτε, όσοι ασχολούνται με τα κοινά και όσοι εμπλέκονται, σίγουρα έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Για τον κόσμο, βέβαια, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα, μιας και η καθημερινότητα αλλά και οι δουλειές στην παρούσα φάση τρέχουν. Οπότε, για αυτούς που ασχολούνται, ναι, σίγουρα έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και ο κόσμος σιγά-σιγά από το τέλος του καλοκαιριού, τα αρχές του επόμενου χειμώνα, θα μπει και αυτό το κλίμα. Το εμπεδώνει σιγά-σιγά και ο κόσμος. Λογικό είναι. Να ρωτήσω, θέλεις να κάνεις μια ερώτηση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καφιέρη, εσείς ως μόνιμος κάτοικος εδώ της Εντορίτης. Mm-hmm. Επιχειρηματίας. Και επιχειρηματίας, έτσι. Πώς βλέπετε τα πράγματα, την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νησί? Κοιτάξτε να δείτε, μετά από δύο χρόνια τα οποία η πανδημία προξένησε πάρα πολλά προβλήματα στον τουρισμό και κατ' επέκταση στις επιχειρήσεις και στην καθημερινότητά μας, αρχίζει και υπάρχει μια σχετική ομαλότητα, όχι πλήρης, με αποτέλεσμα αυτή η ομαλότητα και η επιστροφή στη δράση όσον αφορά τους επιχειρηματίες να έχει αναδείξει τα πλήθος των προβλημάτων τα οποία, ενώ υπήρχαν οι εγγυήσεις από την παρούσα Δημοτική Αρχή ότι θα έχουν επιληθεί, σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να βιώνουμε καθημερινά και να φτάνουν στα αυτιά μας πάρα πολλά παράπονα από τους δημότες, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες. Κυρίως ποια, για ποια πράγματα γίνεται να αποδέξει? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία εν μέσω πανδημίας και κατόπιν και των διευκολύσεων που έδωσε η παρούσα κυβέρνηση όσον αφορά τους δήμους, χρήματα, προσωπικό, πάρα πολλές διευκολύνσεις. Διευκόλυνε πάρα πολύ το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Αλλά επί της ουσίας έργο δεν έγινε σε καμία των περιπτώσεων. Επήρθε λοιπόν η έναρξη της παρούσας τουριστικής περίοδου, η οποία καθυστέρησε και λόγω του γνωστού θέματος με το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και βλέπουμε πλέον ότι αφενός υπάρχει μεγάλο θέμα με την καθημερινότητα. Δεν έχουμε, είναι γνωστά τα θέματα, έχω επισκεφθεί και αρκετά δημοτικά διαμερίσματα τα οποία. Τι λένε οι πρόεδροι, αλήθεια? Γιατί έχουμε σκοπό και εμείς σιγά-σιγά να μιλήσουμε με τον καθένα ξεχωριστά, να μας αναλύσει και να απλώσει τα προβλήματα του κάθε χωριού, να τα ακούσουμε και να δούμε, και τι διορθώθηκε και τι δεν διορθώθηκε όλη αυτή την περίοδο. Γιατί νομίζω έτσι πρέπει να πάμε στην προεκλογική περίοδο, να δούμε τι διορθώθηκε, τι δεν πήγε καλά. Και ακούω παράπονα και εγώ. Ένα από τα μεγάλα λάθη της Δημοτικής Αρχής, πρέπει να μου επιτρέψετε να πω, ήταν ότι υποβάθμισε τα τοπικά συμβούλια. Θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει ως εργαλεία δουλειάς. Δεν το έκανε. Και τώρα το πληρώνει, βέβαια, η σημερινή Δημοτική Αρχή. Το θέμα δεν το πληρώνει η Δημοτική Αρχή, το πληρώνει ο τόπος. Εκείνο το μεγάλο θέμα. Η Δημοτική Αρχή, όπως ήμασταν και εμείς κάποια στιγμή, κρινόμαστε και αξιολογούμαστε στο τέλος. Το πρόβλημα είναι ότι τα θέματα αυτά τα πληρώνει το νησί και οι δημότες. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εγώ πρόσφατα είχα τη χαρά για μία ακόμα φορά να παραβρεθώ στο τοπικό συμβούλιο της ΙΑΣ, το οποίο θέλω να πω ότι θεωρώ ότι λειτουργεί πάρα πολύ οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα. Είχε κάνει και τώρα και στο παρελθόν πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλά έγγραφα είχαν αποσταλεί. Υπήρξε μια υποβάθμιση. Μπορώ να πω και το λέω ανοιχτά ότι η Δημοτική Αρχή στην ΙΑ θεωρώ ότι είναι πλέον ανεπιθύμητη. Έτσι, αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα. Γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Τα παιδιά εκεί του τοπικού, τα οποία αγαπούν πάρα πολύ το χωριό τους, όπως και οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα κοινά σε τοπικό επίπεδο, τρέχουν και γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις καταστάσεις. Είχαν υποδείξει πάρα πολλές λύσεις και κατόπιν δικών τους πρωτοβουλειών
Είχαν υποδείξει χώρους στάθμευσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θέματα που αφορούν την καθαριότητα. Καμία πρόταση, όχι μόνο δεν έγινε δεκτή, ούτε καν απαντήθηκε. Ήμουνα παρόν, ήταν και άλλα άτομα και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση και γίναμε μάρτυρες, τέθηκε και θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και από μένα και από την κυρία Αργυρού, γιατί ήταν και αυτή παρούσα. Και επί της ουσίας δεν πήραμε καμία απάντηση για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει αυτά τα παιδιά, ώστε να κάπως να καλυτερεύσουν την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό. Το χωριό έχει γίνει απροσπέλαστο. Η καθαριότητα είναι δραματική. Η κυκλοφοριακή συμφόρεση, νομίζω το βλέπετε καθημερινά, και εγώ δεν εγκρίνω, πραγματικά το λέω σαν καφιέρης Μινάς, δεν εγκρίνω αυτό το πράγμα που γίνεται στο διαδίκτυο όλη την ώρα να ανεβάζουμε τα στραβά μας. Όταν δεν διορθώνονται, πρέπει να ανεβαίνουν. Όταν συμφωνώ, δεν διορθώνονται, συμφωνώ. Αλλά το... Όταν πας σε κάποιο κάδο απορριμμάτων και το δεις γεμάτο, τους ειδοποιήσεις και τους πεις αυτός ο συγκεκριμένος κάδος, παιδιά, είναι γεμάτος και είναι γεμάτος πάνω από 5-6 ώρες και δεν τον αδειάσουν, τότε πρέπει να τον βγάλεις. Αλλά πρέπει να περιμένεις να δεις αν ανταποκριθούν. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Τους λέω, είναι γεμάτοι οι κάδες στον υπόγειο. Θα πάτε να τους αδειάσετε. Κύριε Μητυλινέο, στην ΙΑ υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και δεκάδες φωτογραφίες. Μιλάω για την ΙΑ, σας λέω γιατί είχα τη χαρά να προχωρήσω εκεί πέρα. Για να σας δώσω και άλλη μια φορά συγχαρητήρια από το βήμα που μου δίνετε εδώ πέρα και τον τρόπο που λειτουργούν. Υπήρχαν δεκάδες ενοχλήσεις, δεκάδες τηλέφωνα. Έχουν φτάσει σε σημείο άνθρωπος να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Άνθρωποι που διοικούν τον τόπο να μην σηκώνουν σε εκλεγμένους, σε αιρετούς, να μην σηκώνουν το τηλέφωνο πλέον, να έχουν γίνει έγγραφα, να μην έχουν απαντηθεί ποτέ και να μην έχει γίνει καμία ενέργεια. Προφανώς τα γνωρίζετε τι γίνεται στη Φοινικιά, τι γίνεται στην Ία, τι γίνεται στο Αμμούδι. Η κατάσταση είναι πλέον δραματική. Υπήρξαν και θέματα τα οποία τέθηκε από τον κύριο Παγώνη, τον πρόεδρο, όπως για την παράνομη χρήση πεζοδρομίων με απόφαση δημάρχου σε ιδιώτες, ναι. Το οποίο έχει γίνει καταγγελία ήδη. Ενώ εγώ γνωρίζω την καταστασία από την άποψη ότι ήμουν πρώην πρόεδρος των κοινοχρήστων χώρων του Βορείου Τομέα, επί Δημαρχίας Νικολάου Ζόρζου. Η Επιτροπή, και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, της οποίας είχα τη χαρά να είμαι εγώ στον Βόρειο Τομέα, δηλαδή από... Τώρα ποιος είναι? Νομίζω ότι... Ο Γρηγόρης Μαντούσης. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο κ. Μαντούσης. Δεν γνωρίζω αν είναι χωρισμένο σε δύο τομείς. Γιατί είναι ένα κομμάτι από την Περίσσα μέχρι το Μεγαλοχώρι Πύργο, αν δεν κάνω λάθος, και το υπόλοιπο κομμάτι η υπόλοιπη Σαντορίνη. Και το καμάρι μάλλον μαζί και το υπόλοιπο κομμάτι η υπόλοιπη Σαντορίνη. Αποτελείται λοιπόν από τον πρόεδρο της Επιτροπής, από τον πρόεδρο της εκάστοτε δημοτικής κοινότητας, καθώς επίσης και από δύο υπαλλήλους. Ναι. Πάντα λειτουργούσαμε με γνώμονα την υπόδειξη η οποία γίνεται από το κάθε τοπικό στην προηγούμενη θητεία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν ότι με αποφάσεις δημάρχου, επί της ουσίας καθαιρείται η Επιτροπή και δίνονται άδειες για κοινόχρηστο χώρο σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Με πρόσφατο αυτό που τέθηκε και το οποίο δεν το είδα η διεισόμαση, αλλά το κατέθεσαν οι άνθρωποι του τοπικού, κατά την περιφορά του επιταφείου το Πάσχα, να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω της ύπαρξης τραπεζοκαθισμάτων και σταθερών κατασκευών, οι οποίες δια νόμου απαγορεύονται. Αυτή ήταν μια καταγγελία η οποία έχει προχωρήσει από ό,τι γνωρίζω το τοπικό της ΙΑΣ και στην ουσία υποδεικνύει το πώς λειτουργεί αυτή η δημοτική αρχή, με την ευθύνη φυσικά όλων αυτών οι οποίοι την έχουν απαρτήσει. Αυτό το έχετε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχετε... Ρωτήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ρώτησα και πήρα εντελώς. Εγώ στα τελευταία ερωτήματα που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα ερώτημα ήταν αυτό. Πήρα κάτι αόριστες απαντήσεις από πίσω επιτροπή, η Επιτροπή. Ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζω, γιατί 5 χρόνια ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν πήρα καμία φυσικά απάντηση. Ναι. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Το γνωρίζουμε το θέμα. Εγώ θέλω να ξαναπώ πάντως ότι ο φιλοξενούμενος ήταν πριν από λίγες μέρες ο επικεφαλής της δημοτικής σας παράταξης. Και όταν του θέσαμε το θέμα της καθαριότητας, μου είπε ότι έχουν γίνει λάθη. Ένα από τα λάθη που επίσης γίνονται και σήμερα είναι ότι όταν επικοινωνείς, όπως είπατε κι εσείς, είτε εσείς σαν αιρετός, είτε και εμείς, γιατί εγώ πολλές φορές έχει τύχει να επικοινωνήσω μέχρι και 10 φορές με την εταιρεία καθαριότητας, να ελέγχει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Όταν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα και όταν βλέπεις τα σκουπίδια και σχηματίζουν βουνά, τότε κάτι πρέπει να κάνεις, γιατί εκθέτεις τον τόπο σου καταρχήν. Και εκείνο προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ μένω και είπε ο κύριος Ζόρζος ότι όντως δεν υπήρχε η πίεση που έπαιρνε να ασκηθεί στον. Και έχει επισημάνει κάποια λάθη και καλό είναι δηλαδή για να είναι επικεφαλής, όπως το λάθος της επικοινωνίας. Το έχει επισημάνει και αυτό. Ότι ήταν, ναι, μα κανείς δεν. Ναι, ότι ήταν λάθος του που δεν επικοινωνούσε κάποια πράγματα. Τώρα, να πάμε, δεν ξέρω, θέλετε να πάμε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που θέλετε να θέσετε. Πάνω σε αυτό που θέσατε τώρα, εμείς ναι, έχουμε την ψυχραιμία, αλλά έχουμε και το θάρρος να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε ούτε έπαρση, ούτε αλαζονία, όπως αποδεικνύεται στην παρούσα δημοτική αρχή, ότι υπάρχει. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, έτσι. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Και θεωρώ ότι ο κόσμος έχει την κρίση να καταλάβει. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει. Εμείς λειτουργήσαμε πάντα, συγγνώμη. Εμείς λειτουργήσαμε πάντα με διαφάνεια, πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει. Αναφέρεστε στις απευθείες αναθέσεις, υποθέτω. Οι απευθείες αναθέσεις είναι ένα εργαλείο, το οποίο όμως πρέπει να το αξιοποιήσεις ορθολογικά. Ναι. Είπαμε ότι πρέπει να το ανέφερε ο κύριος Ζόρζος, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 20, αν δεν κάνω λάθος, οι απευθείες αναθέσεις ξεπέρασαν το 1.400. Έτσι. Ναι, είναι μεγάλο το ποσό. Το ποσό μπορεί να είναι μεγάλο. Εγώ θέλω να αναρωτηθεί ο κόσμος αυτό το ποσό πώς το είδε στην καθημερινότητά του. Να γίνεται έργο, λέτε. Να γίνεται έργο. Ναι. Οι υπηρεσίες. Θεωρώ πως δεν το είδε. Έχει λοιπόν ο κόσμος την κρίση να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Και θεωρώ ότι επειδή κανένας δεν έχει προέλθει από παρθενογένεση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Νίκος ο Ζόρζος και η Θηραϊκή Πολιτεία και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Λίγο να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Μπορεί να γνωρίζει ο καθένας γιατί μιλάμε. Ωραία. Να πάμε παρακάτω. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση για την οικονομία στο νερό, mm-hmm, για τη διαχείριση του νερού. Γενικά η ΔΕΗΑ φαίνεται ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον πάει καλά. Μια άποψη από τον πρώην πρόεδρο για αυτά που γίνονται σήμερα στη ΔΕΙΑ. Κοιτάξτε να δείτε, η ΔΕΙΑ είναι μια πολύ καλά στημένη επιχείρηση εξ αρχής από τον κύριο Μιχάλη Καραμολέγκο. Το έχω ξαναπεί στον κύριο Πράσο, να το ευχηθώ και περαστικά, μια που δεν είμαι κοντά μας, ότι όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές και ήταν να γίνει η σύγκληση των διοικητικών συμβουλίων, εγώ είχα πει στον κύριο Δήμαρχο, στον Ντέος Δήμαρχο, συγγνώμη, ότι θεωρώ ότι δικαιούται αυτή τη θέση πάλι της αντιπολίτευσης, παρόλο που δεν ήταν μαζί μας, να την καταλάβει ο κύριος Μιχάλης Καραμολέγκος. Έτσι, λόγω των γνώσεων που έχει. Γιατί μου προδάθηκε εμένα να πάω στην αντιπολίτευση, βέβαια δεν περιμέναμε και αυτό το έργο. Ότι αλλά θα αποκλειστούμε. Όχι, δεν δέχτηκε. Δεν δέχτηκε η συμπολίτευση, οι τρεις παρατάξεις δηλαδή, να εκπροσωπεί η αντιπολίτευση, το 30% δηλαδή του πρώτου γύρου και το 47% του δεύτερου, να εκπροσωπηθεί στα νομικά πρόσωπα. Δεν έχετε εκπροσώπηση στην ΔΕΙΑ. Όχι, βέβαια, δεν έχουμε εκπροσώπηση εξ αρχής. Γενικώς καταψηφίζουμε τα θέματα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση το τελευταίο θέμα που ήρθε στη ΔΕΙΑ που αφορά τα εργασιακά. Και εδώ να σταθώ λίγο. Η αρχική εισήγηση του Δημάρχου ήταν, και αυτό φάνηκε, αν το δείτε, στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω των οικονομικών συγκυριών και της δανειοδότησης από το Δήμο που είχε να μην υπάρξουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς υπερψηφίσαμε και ήταν και το μόνο θέμα σαν αντιπολίτευση το οποίο αφορά νομικά πρόσωπα, το οποίο το υπερψηφίσαμε γνωρίζοντας και το πώς έχουν προσφέρει οι άνθρωποι της ΔΕΙΑ, βέβαια και του Δήμου, έτσι, να μην τους διαχωρίζουμε. Αν και η ΔΕΙΑ υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς γιατί είναι νομικό πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους. Βέβαια, γενικότερα είναι νομικό πρόσωπο, το μόνο νομικό πρόσωπο του Δήμου ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι δημοσίου δικαίου. Και υπάγεται στο 1069 του 80 που διέπει τη ΔΕΙΑ με κάποιες μεταβολές. Υπερψηφίσαμε και χαρά μου είναι που πείσαμε και την παράταξη του κυρίου Δημάρχου να υπερψηφίσει αυτό το πράγμα, γιατί εξ αρχής είχε δηλώσει αρνητικά με πρόσχημα τις οικονομικές συγκυρίες. Βέβαια μετά, αφού το υπερψηφίσαμε εμείς, το υπερψήφισε. Έχουμε δει τώρα λίγο περίεργες ψηφοφορίες στο Δημοτικό. Είναι λογικό. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν οι συμμαχίες είναι ανίερες. Και στην παρούσα φάση είναι ανίερες συμμαχίες και το γνωρίζουμε εξ αρχής. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της σύγκρουσης. Ναι. Έτσι. Διότι όταν αυτός ο σκοπός σου είναι να κερδίσεις εκλογές, ναι, θα κάνεις ανίερες συμμαχίες για να τις κερδίσεις, αλλά την ώρα της κρίσης θα στρίψεις και δια του αραβόνος. Ναι, εντάξει, πότε θα στρίψεις δια του αραβόνος είναι το ερώτημα και τι θα πεις. Εντάξει, εγώ επαφίομαι στην κρίση του κόσμου. Ναι. Αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί τώρα, αυτή η ανίερη συμμαχία,
Δεν είναι η πρώτη φορά. Την ίδια συμμαχία είχαμε και πριν μερικά χρόνια επί Δημαρχίας Αγγελουρούσου. Ναι. Αν θυμάστε καλά. Τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικές θέσεις. Υπάρχουν εκφράσεις που μπορώ να πω, αλλά επειδή είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη. Δεν κάνει. Επιφυλάτωμαι. Σχετικά με το κυκλοφοριακό που θίξαμε πριν αυτό το θέμα, έτσι, με την κίνηση στους δρόμους, με το παρκάρισμα που πολλές φορές δεν γίνεται καν, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Εγώ πάντως για ποιες λύσεις προτείνετε εσείς? Βιάστηκα μια ώρα σήμερα. Ναι. Ναι, η κίνηση. Ναι, κοιτάξτε, ακούγαμε προεκλογικά ότι υπάρχουν έτοιμα σχέδια, έτοιμες λύσεις. Ακούγαμε για το γιουσουρούμ της πλατείας των Φυρών, το οποίο θα αλλάξει. Τώρα, αν πάτε στην πλατεία των Φυρών, έτσι, είναι τραγική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τις δύο εισόδους, τη μία τη βόρεια προς το Pelican Travel και την άλλη προς την είσοδο, από την είσοδο του Πλακοστρώτου. Έχουν τοποθετηθεί 5 σπασμένοι κόνοι διαφορετικού χρώματος και σχήματος, ώστε να εμποδίσουν τη διέλευση. Είχε τοποθετηθεί πρόπεση μία μπάρα στο ύψος του φαρμακείου, η οποία μπήκε μόνο εκείνες τις μέρες και ξαναμπήκε όταν ήρθε η κυρία Υπουργός για να εγκαινιάσει το μουσείο και ξαναφερέθηκε. Το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο θέμα, το γνωρίζουμε από πριν. Υπήρξαν κατόπιν συνεργασίας με το διάζωμα. Τι έχουν γίνει αυτές οι μελέτες? Αυτές οι μελέτες, όπως και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν είτε μαρίνα, είτε πολεοδομικά σχέδια, είτε μεγάλα έργα στο νησί, έχουν παγώσει. Θεωρητικά μπορεί να τα δούμε να ανακοινηθούν λόγω προεκλογικής περιόδους. Ναι. Περιόδου, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, και εδώ θέλω να σταθώ, και θέλω να κάνω και μια που αναφέρατε το θέμα για τα πάρκινγκ, έτσι. Θέλω να κάνω και μια καταγγελία, η οποία θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης σύντομα. Πρόσφατα υπόπιασε στην αντίληψή μας ότι ένας χώρος ο οποίος έχει ενοικιαστεί το 2020 σε κεντρικό σημείο των Φυρών, το οποίο είναι 9.000 μέτρα και το οποίο ο ιδιώτης, ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί για άλλους λόγους, το ενοικίασε στο Δήμο Θήρας έναντι ποσού 24.000 ευρώ. Πότε έγινε αυτό, κύριε? Αυτό έγινε Ιούλιο, είναι η Οικονομική Επιτροπή, Ιούλιο του 2020. Ναι. Λοιπόν, οπότε σε λίγο κλείνουμε 2 χρόνια. Ο χώρος λοιπόν έχει κλειστεί, μάλλον δεν έχει ανοιχτεί, έχουν περάσει 2 χρόνια, τα ποσά καταβάλλονται κανονικά, υπάρχουν όλα τα εντάλματα στο διάβγεια, έτσι μπορώ να σας το παρουσιάσω όποια ώρα και στιγμή. Ναι, δεν το έφυγε. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, ενώ έχουν δαπανηθεί περίπου 48.000 ευρώ για ένα χώρο ο οποίος θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα στα Φυρά, έτσι. Για το θέμα παρκαρίσματος. Βέβαια, είναι 9.000 μέτρα. 9 στρέμματα. 9 στρέμματα, σε κεντρικότατο σημείο. Χώροι οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον εύκολα. Και αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτό που έκανε ο ιδιώτης, να μας παραχωρήσει ένα τέτοιο χώρο και να δώσουμε μια ανάσα στα δύσμυρα τα Φυρά, παραμένει κλειστό. Το πληρώνουμε κανονικά. Αυτό το λόγο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Προφανώς υποψιάζομαι ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ τον οικιάζει και το πληρώνει, ώστε να γίνει, υπάρξει μια είσοδος, μια έξοδος και ίσως και μια διάστρωση για να γίνει προσβάσιμος ο χώρος. Μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες εδώ με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς τώρα και δεν ξέρω αν είναι αυτό είναι το οικόπεδο, κύριε Καφιέρη, που βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, είναι ο χώρος αυτός. Αν δεν κάνω λάθος από εδώ, γιατί με καλύπτουν οι κάμερες από την οθόνη. Είναι αυτός ο χώρος. Σας λέω, το συγκεκριμένο θέμα και θα αποδοθούν ευθύνες και θα πρέπει να τις αναλάβουν όποιοι ευθύνονται για αυτό το πράγμα. Ότι επειδή ο συναπτά έτη αυτός ο χώρος έχει νοικιαστεί, δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία περί κορονοϊού, γιατί το συγκεκριμένο Οικονομική Επιτροπή έγινε Ιούλιο το 2020, δηλαδή μέσα στον κορονοϊό, οπότε εις γνώση, έχει νοικιαστεί για 4 χρόνια, 4.24.96.000 ευρώ, έχουν περάσει τα 2, τα Φυρά υποφέρουν, οι κάτοικοι και επισκέπτες υποφέρουν. Και ο χώρος παραμένει κλειστός και το αντίτιμο πληρώνεται κανονικά. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι όταν κάθε μέρα διαμαρτύρεται ο κόσμος για πάρκινγκ και ακούμε τον Δήμαρχο εδώ ήταν, στη θέση σας. Και έλεγε πριν από λίγο διάστημα ότι παρακαλούμε τον κόσμο να μας δώσει χώρους για να κάνουμε πάρκινγκ. Έτσι να. Έλεγε ο Δήμαρχος. Έρχεστε τώρα εσείς και μας λέτε ότι υπάρχουν 9 στρέμματα που τα πληρώνει ο Δήμος, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γνωρίζετε ότι μας διακρίνει μια σοβαρότητα και σαν θηρακή πολιτεία. Έτσι. Δεν θα λέγαμε κάτι το οποίο ήταν στον αέρα. Πάντα μιλάμε έχοντας στοιχεία και όλες μας οι εξαγγελίες γίνονται αφού τις έχουμε δέσει.
Ποτέ δεν θα πούμε κάτι. Αυτό το συγκεκριμένο θα ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης, να αποδοθούν ευθύνες και πολύ φοβάμαι μήπως και στις υπόλοιπες ενοικιάσεις ακινήτων για την ίδια χρήση, μήπως βρούμε κι άλλα. Έχω ήδη μία υποψία και για ένα δεύτερο χώρο, έτσι, ο οποίος πληρώνεται επίσης κανονικά από το Δήμο Φύρας, έτσι, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται. Αυτό το γνωρίζατε καιρό, τώρα τελείω. Όχι, πρόσφατα έπρεπε στην αντίληψη. Και δεν το έχουμε ακούσει. Και μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι η πληροφόρηση που είχαμε, γιατί στην παρούσα Οικονομική Επιτροπή έλειπε ο κύριος Ζόρζος, ήταν από την Οικονομική Επιτροπή που έγινε, γιατί πλέον περνάνε από Οικονομική Επιτροπή. Ναι, ναι. Έτσι. Ήταν από και υπέπεσε στην αντίληψή μας και μπορώ να σας πω ότι έγινε και απονίξη του ιδιώτη, ο οποίος απόρρισε. Δηλαδή ο άνθρωπος, οι ιδιώτες οι οποίοι, γιατί πρόκειται για δύο ιδιώτες, που είχαν παραχωρήσει το χώρο και οι ίδιοι έχουν απορρίσει γιατί μη χρήση του. Ανεκμετάλλευτος χώρος. Βέβαια. Βέβαια. Μιλάμε για μία ανάσα. Τώρα, που σε πολύ κεντρικό σημείο. Μέσα στα Φυρά και σε ένα από τα πιο κεντρικά και δύσκολα. Και δύσκολα, όχι μόνο κεντρικά, αλλά και πολύ δύσκολα σημεία μέσα στην πόλη. Εγώ δεν μπορώ να δώσω λογική εξήγηση. Πιστεύω δεν περιμένουμε απαντήσεις από τους αρμόδιους. Ούτε κι εσείς περιμένουμε. Μα κοιτάξτε, απαντήσεις από τους δημόσιους θα δώσουν απαντήσεις στη δικαιοσύνη. Δεν θα δώσουν απαντήσεις σε εμάς πλέον. Έτσι. Αυτό έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Θα περάσει σε άλλο επίπεδο. Το έχετε στείλει στον εισαγγελέα, δηλαδή. Δεν το έχουμε στείλει ακόμα. Γιατί σας λέω, έγινε. Φανταστείτε ότι είχαμε μαζί τη συνομιλία για τη συνέντευξη την Παρασκευή και το έμαθα την επόμενη μέρα. Δεν το ήξερα μέχρι προχτές. Και λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι χώροι. Ναι, γιατί κατόπιν αυτού το έψαξα, βέβαια μέσα στα χωριά σε οικισμούς. Δεν τους γνωρίζω τόσο καλά όσο τα Φυρά. Ναι. Έτσι. Έκανα κάποια τηλέφωνα και από τρίτους ψάχνουν να βρούνε ποιοι είναι αυτοί οι χώροι που θεωρητικά ενοικιάζονται και πληρώνονται. Το ξαναλέω. Γιατί άλλο να μην το πληρώνεις και άλλο να το έχεις πληρώσει και δεν τους εκμεταλλεύεσαι. Αφορά και άλλα χωριά, τα οποία θα μάθουμε τις ακριβείς τοποθεσίες αν χρησιμοποιούνται. Αυτή η καταγγελία πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί ξέρω ότι ιδιώτης είχε δώσει το ακίνητό του για να γίνει πάρκινγκ στα Φυρά και στη συνέχεια άρχισε να σε αντιπαράθεση βρέθηκε με το Δήμο, γιατί ο Δήμος το θέλει για 5 χρόνια, εκείνος το θέλει για 1 χρόνο, βέβαια χρησιμοποιείται. Μιλώ για το οικόπεδο που είναι απέναντι από το Δέδαλος. Ναι, εντάξει. Και εκεί είχαμε μια αντιπαράθεση, αλλά αυτό τουλάχιστον χρησιμοποιείται. Και ο συγκεκριμένος χώρος, είναι στην ίδια απόφαση της οικονομικής. Ναι. Το οποίο φυσικά δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί χρησιμοποιείται. Αν δεν χρησιμοποιείται, θα σας έλεγα, θα ανέφερα και κάτι τέτοιο. Αλλά χρησιμοποιείται κανονικά. Είναι και άλλοι χώροι στα Φυρά και άλλοι χώροι στα χωριά. Δεν ξέρω τι απάντηση θα δοθεί σε αυτό το θέμα. Περίεργο το ζήτημα. Όχι περίεργο. Πρώτη φορά εγώ κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά. Και πάντα ζητάμε χώρους πάρκινγκ. Και να μαθαίνουμε τώρα ότι είχαμε, αλλά δεν τους χρησιμοποιούσαμε. Έχουμε, δεν είχαμε. Έχουμε. Έχουμε. Δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά και δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να βρεθεί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Όσον αφορά στα τροχαία δυστυχήματα που ακούμε αρκετά συχνά, ότι νεαρά άτομα χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο καθημερινά. Ναι, πού αποδίδεται εσείς την ευθύνη, στους δρόμους. Καταρχήν υπάρχει ατομική ευθύνη. Αυτό. Υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει ατομική ευθύνη γιατί εντάξει, δεν μπορούν να φταίνουν για όλα οι τρίτοι. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας, όλοι όσοι επιχειρούν εδώ πέρα να έχουν κάνει έτσι τις υποδομές, οι οποίες να αποφεύγονται για τρίτους λόγους τα ατυχήματα. Ήθελα να πω ότι για την κατάσταση την οποία βιώσαμε πάλι τελευταία, τα ρέματα, το κοντοχώρι να είναι κλειστά Μάιο μήνα, για να γίνει μια ασφαλτόστρωση και ένα φρεζάρισμα. Δώσαμε μάχη το 16 και 17, ώστε να φέρουμε το ψυχρό ασφαλτόμειγμα στη Σαντορίνη. Θεωρείται μια πολύ μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, όσο και αν πέρασε στα ψηλά, μιας και, όπως είπε ο κύριος Μητυλινέος, στο θέμα επικοινωνιακό υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, κατόπιν ανάγνωσης του ΠΔΕΛΤΑ του 12, το οποίο απογόρευε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες μέσης όχλησης, σε όλες τις ζώνες του νησιού, με εξαίρεση βιολογικούς αφαλατώσεις, χιτά, χαδά, δεν υπήρχε η παραγωγή ψυχρού ασφαλτομείγματος στο νησί. Απαγορευόταν. Υπήρχε όμως μια μικρή παράγραφο στη γάμα ζώνη, την οποία καταφέραμε να πιαστούμε, η οποία έλεγε ότι εξαιρούνται στη γάμα ζώνη όλες οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την με τις ανάγκες της περιοχής. Έτσι λοιπόν ξεμπλόκαρε αυτό το θέμα, κατόπιν
παρέμβασης του τέος δημάρχου και δικής μου στα Υπουργεία, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα να ρίχνουμε ψυχρό ασφαλτόμειγμα, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να ρίχνουμε, γιατί το καταλαβαίνει το πρόβλημα, και δεν μιλάμε τώρα για τις δύο κουτσουρεμένες σεζόν, οι οποίες αδικαιολογήτως φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για να ρίχνουμε ασφαλτόμειγμα. Έτσι. Λοιπόν, καταφέρνουμε, μπορούμε να ρίξουμε πίσω από τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτιο, δηλαδή σε περιόδους όχι τόσο τουριστικές. Ανταυτού είδαμε λοιπόν, αφενός, μέσα στην αρχή της τουριστικής περίοδου να γίνονται έργα. Αφετέρου έχουμε δει ότι στα έργα των οργανισμών η αποκατάσταση είναι άθλια. Είναι άθλια η αποκατάσταση. Η εργολαβία της περιφέρειας δεν έχει καν ξεκινήσει. Έτσι. Με αποτέλεσμα. Βέβαια, η δικαιολογία είναι ότι δεν έχουν αδρανή υλικά. Αυτό ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, γιατί πρέπει να. Και οφείλω να το πω για να. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε εσάς αυτή. Ακούστε λίγο. Ωραία. Δεν υπάρχουν αδρανή υλικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε εσείς. Στις δεκάδες επιχειρήσεις που έχω δει έως τώρα, εδώ και μήνες, και έχουν ρίξει ασφαλτόμειγμα στις επιχειρήσεις τους. Και μιλάω ειδικά, αν περάσετε να το δείτε, στον καινούριο περιφερειακό, στον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή, ο ιδιώτης βρίσκει υλικά και δεν βρίσκουν ο Δήμος, η περιφέρεια. Ναι, αυτό είναι ένα. Εγώ μιλάω, σας λέω. Μιλάω ανοιχτά. Υπάρχει η δέσμευση. Και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Υπήρχε η δέσμευση και από το Δήμο και από την περιφέρεια ότι θα ξεκινήσουν πολύ πιο νωρίς οι ασφαλτοστρώσεις. Ο Δήμος, τέλος πάντων, κουτσά στραβά τις ξεκίνησε έστω και μέσα στην περίοδο. Η περιφέρεια δεν έχει φανεί ακόμα και δεν μας έχει δώσει και ημερομηνία, τίποτα. Δεν ξέρω αν θα τις κάνει φέτος. Όχι, οι ημερομηνίες δοθήκανε γενικότερα και δεν τηρηθήκανε. Όχι, δεν δοθήκανε. Δεν δοθήκανε και δεν τηρηθήκανε γενικότερα από όλους τους φορείς. Από εκεί πέρα όμως θέλω να σταθώ και στο θέμα των αποκαταστάσεων. Αν πάτε στο κομμάτι των έργων της ΔΕΙΑ από το ΑΒΙΣ μέχρι το Μονόλιθο, είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτός ο δρόμος δεν είναι τώρα, πηγαίνει κάποιος. Αν πάτε στον Άι Γιώργη και στο κέντρο του εμπορίου, μία από τα ίδια. Μιλάμε τώρα για, αν πάτε στις κατοικίες, ένα έργο το οποίο έχουμε λάβει τα χρήματα από το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, και να ευχαριστήσω μία ακόμα φορά τους προέδρους της προηγούμενης διοίκησης, οι οποίοι είχαν σταθεί στο πλευρό μας και είχαμε απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα για έργα. Οι κατοικίες λοιπόν, ενώ και τα χρήματα έχουν απορροφηθεί από το 19 και ενώ μεσολάβησαν και δύο σεζόν με κορονοϊό, χωρίς να έχουμε την επισκεψιμότητα την οποία έχουμε, το έργο δεν έχει τελειώσει. Ωραία. Θα σας διακόψω. Είπατε δεν θα δεχτούμε καμιά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά, παρέμβαση στην εκπομπή, αλλά θα κάνω μια παρατυπία θα κάνω, γιατί υποσχέθηκα στον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου του Πολιτιστικού των Φυρών και φίλο Φιδιανό, τον κύριο Καβαλάρη, να κάνει την παρέμβασή του, γιατί ήθελε να μιλήσει, νομίζω, για το θέμα που αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν ακούς. Καλό μεσημέρι. Ένα λεπτάκι μόνο, γιατί δεν σας ακούμε. Ένα λεπτάκι θα σας ακούσουμε αμέσως σύντομα, γιατί παίρνουμε από κινητό, είναι η κλίση. Για να σας ακούσουμε τι είπες. Ναι, ζητάω συγγνώμη και από εσάς και από τον κύριο Καφιέρη για την παρέμβαση. Δεν θα ήθελα να διακόψω τον χρόνο του, ξέρω ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχει. Αλλά αυτά που ακούστηκαν σχετικά με το πάρκινγκ και το χώρο αυτό που υπάρχει ήδη μέσα στα Φυρά και ο οποίος πληρώνεται εδώ και 2 χρόνια, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένουμε τις εξηγήσεις του κυρίου Δημάρχου. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι ο κόσμος, η πόλη των Φυρών, δεν έχει καλή υπομονή. Η καθημερινότητα έχει δυσκολεύσει πάρα μα πάρα πολύ. Οι χώροι στάθμευσης είναι αρκετά λίγοι. Το κυκλοφοριακό έντονο, η χορύπανση έντονη και γενικώς η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει φτάσει στο μηδέν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πληρώνουμε αυτά τα χρήματα εδώ και 2 χρόνια και δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους χώρους μέσα στην πόλη. Εσύ, Παναγιώτη, το γνώριζες ότι υπάρχουν αυτοί... Το γνώρισα τυχαία πριν 2 μέρες. Το γνώρισα τυχαία πριν 2 μέρες. Γιατί το έψαξα αρκετά. Εγώ για πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Και μάλιστα ο κύριος Καφιέρης δεν μας είχε κάνει ούτε ενημέρωση πριν για να μας πει. Μα και εγώ δεν το γνώριζα. Πριν να μπει στο στούντιο το μάθαμε κι εμείς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Κύριε Μητυλινέο, αυτά τα πράγματα αν δεν ψαχτούν, αν δεν διασταυρωθούν από κάποιους ανθρώπους, δεν μπορούμε να τα βγάζουμε στον αέρα έτσι απλά.
το ζητούμενο όμως τώρα είναι, εμείς ζητάμε εξηγήσεις από τον Δήμαρχο, γιατί η πόλη των Φυρών υποβαθμίζεται καθημερινά, γιατί η πόλη των Φυρών, ενώ έχει χώρους για να εκμεταλλευτούμε, δεν εκμεταλλεύονται. Αυτό είναι το ερώτημα. Και εκτός αυτών, οι πολίτες των Φυρών και οι πολίτες της Σαντορίνης διαπανούν τόσα χρήματα καθημερινά για πάρκινγκ. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε τώρα το θέμα ασφαλώς. Ο κύριος Καφιέρης λέει θα το δώσει και στον εισαγγελέα. Γιατί όταν δαπανάς χρήματα και τα χρήματα αυτά δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάνε τα χρήματα. Λέω, τα χρήματα για το συγκεκριμένο χώρο καλώς δοθήκανε. Δεν έχω αντίρρηση. Καλώς δοθήκανε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι μέσα στην πόλη των Φυρών, πάρα πολύ κοντά στο κέντρο των Φυρών και θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί. Αυτό ζητάμε μόνο. Εντάξει, Παναγιώτη Καβαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν λιγάκι ανορθόδοξη η παρέμβαση που πήραμε από τον πρόεδρο του, τον πρώην πρόεδρο του. Δεν ξέρω, έχει να κάνει κάποιο σχόλιο ο Καφιέρης? Όχι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είπαμε, κανείς δεν λέει για τα χρήματα που δόθησαν ότι ήταν άκρως απαραίτητα και στην τελική τα Φυρά δικαιούνται, έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή τα χρήματα τα οποία δικαιούνται να τα πάρουν. Όπως έχει πει και ο Δημήτρης ο Καφιέρης παλιά, πρέπει τα Φυρά να παίρνουν το ποσοστό τους. Γιατί ναι, έτσι, αυτή ήταν η κυρία. Αυτή είναι η βούληση του Δωρητή, αυτή πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, και εδώ θέλω να σταθώ. Σαφώς όταν ολοκληρωθούν όποια έργα είναι που πρέπει να είναι έργα υποδομής και ανάπτυξης στα Φυρά και βελτίωση της καθημερινότητας, ας δοθούν και αργότερα και στις υπόλοιπες κοινότητες, ώστε να αξιοποιήσουν και αυτοί τους χώρους τους. Από εκεί πέρα, θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο. Είχαμε πέρυσι για το Καμάρι σύγκληση της κοινότητας, κατέβηκε όλος ο Δήμος στο χωριό, θα εξαγοράσουμε πάρκινγκ, θα κάνουμε κυκλοφοριακές μελέτες, θα γίνει διάνοιξη, θα, έτσι. Και αυτό είναι βέβαια στη γενικότερη πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Φτάσαμε σε απολογισμό πρόσφατα, εντάξει, το οποίο πρέπει να είναι για πρώτη φορά ένα απολογισμό σε μελλοντικό χρόνο. Δηλαδή, όταν, το συντακτικό και ο Μπαμπινιώτης λέει ότι ο απολογισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να το... τι έχεις κάνει ως τώρα. Το απολογισμός σε μελλοντικό χρόνο το είναι πρώτη φορά. Είναι πρωτοτυπία και άλλη μια πρωτοτυπία του Δήμου Θήρας. Έτσι, ο απολογισμός σε μελλοντικό χρόνο. Λοιπόν, στο Καμάρι λοιπόν η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Έτσι, τόσο με την καθαριότητα... Μας τα είπε και η Πρόεδρος χτες, ναι. Χτες εδώ. Με τον πεζόδρομο που δεν τηρείται. Σαφώς, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ατομική ευθύνη και εκεί. Υπάρχει και ατομική ευθύνη εκεί πέρα. Όμως, τι να κάνει και ο άλλος που θέλει να πάει να κάνει τροφοδοσία, να πάει να. Όταν δεν του παράσχει τους απαραίτητους χώρους. Τι να κάνει και ο άλλος που θέλει να δουλέψει. Τι να κάνει και ο άλλος που δεν βρίσκει κάποιο κάδο. Έτσι. Γιατί έχουμε εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, όλες οι παρατάξεις ψηφίσανε μια γενναία αύξηση δημοτικών τελών. 30% για τις επιχειρήσεις και 10% για τις οικίες. Έτσι. Ναι. Για μελλοντικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Ούτε αυτό απαντήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν για τις παρεχόμενες, ήταν για τις μελλοντικές. Λοιπόν, τα έχει δει ο πολίτης αυτά. Στην καθημερινότητά του. Ανταυτού τι έχουμε δει? Μείωση των κάδων. Έτσι. Βρωμιά και δυσοδεία σε όλα τα χωριά. Σας είπα, δεν συμφωνώ με τις αναρτήσεις. Ναι. Το λέω. Έτσι. Βέβαια είναι αυτό που λέτε. Όταν φτάσει κατάσταση στο προχώρητο και τι να κάνει, είναι το μόνο μέσο που δίνεται. Εγώ δεν το κάνω προσωπικά γιατί δεν θυμούμαι τον τόπο μου. Αν ενημερώνει και δεν το διορθώνουν, τότε έχει κάθε δικαίωμα ξαναλέω να το κάνει. Α, και μία παρένθεση εδώ πέρα, μία και που χτίχτηκε γιατί είδα πρόσφατα και κάτι σχόλια. Κανεί από εμά και εγώ προσωπικά, κανεί δεν τα βάζει με το προσωπικό έτσι, τα προσωπικό. Το ελλειπέστατο προσωπικό. Γιατί πρέπει να πούμε την ευκαιρία, γιατί κάποιο έστειλε ένα μήνυμα και ρωτά τι γίνεται, πότε θα σκουπίσουν στα χωριά. Όντω υπάρχει θέμα. Εμείς φωνάζαμε χρόνια. Δεν υπάρχει προσωπικό μας. Εμείς φωνάζαμε για χρόνια για τον ιδιώτη. Έτσι. Ναι. Ότι θα ίσως να μπορούσε να υπάρξει και μια βελτίωση της όλης εργολαβίας. Συμφωνώ και εγώ. Έτσι, να δούμε κάποιους όρους για κάποια σημεία τα οποία είναι δυσπρόσιτα. Δεν ενδιαφέρει και κόσμος να δουλέψει. Η Δημοτική Αρχή έσκουζε ότι θα έρθει η εργολαβία καθαριότητα στο Δήμο. Ανταυτού είδαμε παρατάσεις, κόντρα παρατάσεις και καινούριους διαγωνισμούς. Γνωστά είναι αυτά. Εντάξει, δεν ανακαλύψαμε τώρα την Ακρόπολη. Λοιπόν, το ότι σε περιόδους οι οποίες ήταν υποτονικές λόγω της πανδημίας θα είχαμε και πιο εύκολο έργο, εννοείται. Και εγώ στο κατάστημά μου που είναι 10 τραπέζια, αν έχω 2 τραπέζια είμαι χαλαρός. Αν είμαι γεμάτος, τρέχω και δεν φτάνω. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Ξεκίνησε λοιπόν μια κανονικότητα και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και φανταστείτε τι έχει να επακολουθήσει μέσα στο full season, γιατί ακόμα είμαστε low season, έτσι, ή medium. Στο high season, πραγματικά θα γίνει τέτοια δυσφήμιση. Μακάρι να κάνω λάθος, ευελπιστώ να κάνω λάθος, ευελπιστώ να βελτιωθεί αυτή η τραγική κατάσταση η οποία βιώνουμε και να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Γιατί προέχει ο τόπος από την πολιτική και μακριά από μένα η μικροπολιτική. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε, το νησί δεν αντέχει άλλο και δεν... Αυτό για τον κορισμό και λοιπά. Η θέση του Καφιέρη ποια είναι, απέναντι σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε τη θέση της Ιστιακής Πολιτείας. Βέβαια, ακούγαμε, εδώ πρέπει να πω ότι ακούγαμε για πολλά χρόνια από τη θέση του κυρίου Ζόρζου ότι θα γίνουν πράγματα για να αντιμετωπιστεί αυτό, αλλά τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο να συζητούμε πάλι για το πώς μπορεί να χωρέσει το τόπος. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω. Το νησί για μένα δεν έχει ταυτότητα. Έχουμε από το. Και όλοι πρέπει βέβαια να δουλέψουν. Έτσι. Ναι. Έχουμε από το απλό δωμάτιο, το φθηνό, των λίγων ευρώ, μέχρι κάτι χιλιάδων ευρώ, βίλες. Το νησί δεν είναι πλέον μόνο τα τουριστικά χωριά. Ακόμα και τα μη τουριστικά έχουν γίνει τουριστικά ή έστω καλύπτουν τις ανάγκες. Πρέπει να σταματήσουν να χτίζουν τις μεγάλες μονάδες σε τουρί. Εννοείται ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεγάλες μονάδες και για προστασία. Όμως αυτά τα θέματα και αυτά που φώναζε η Θηριακή Πολιτεία και ο Νίκος Ζόρος και πλέον βρίσκουν ανταπόκριση και από την παρούσα, μπορώ να πω, Δημοτική Αρχή, αλλά κατά βάση και από τους δημότες, έτσι, οι οποίοι λένε ναι, δίκιο είχατε. Διότι στην ουσία τι κάνουμε, εσωτερικό ανταγωνισμό. Φταίει και το φορολογικό καθεστώς, το οποίο όταν προφόρων σου βγαίνει ένας τζίρος και από αυτόν πρέπει να αποδώσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πίσω στο κράτος, και η Σαντορίνη, μην ξεχνάμε τι νούμερα δίνει, ναι. Στον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε για να μην πληρώσεις φορολογία, ξαναεπενδύεις, αλλά επί της ουσίας ανταγωνίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και επειδή ως γνωστόν στην Ελλάδα ζούμε και ο ιδιωτικός τομέας πετάει και ο δημόσιος σέρνεται, έτσι, ενώ σε άλλα πολιτισμένα κράτη πρώτα γίνονται υποδομές. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα για το 2022 και η Περίσσα να μην έχει νερό. Έτσι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν ότι σε άλλα κράτη πρώτα γίνονται υποδομές και μετά η ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι πρέπει, έχουν γίνει βελτιώσεις όσον αφορά τους ιδιώτες. Έχουμε και κάποια ποιότητα, όμως κινδυνεύουμε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επειδή με αυτό που ήξερε ο κόσμος για τη Σαντορίνη, καταρχήν, να γεμίσουμε τεράστιες οικοδομές. Καταρχήν πρέπει να σταθούμε εδώ πέρα. Λέγουμε, εγώ είδα πάλι σήμερα το πρωί καμιά εκατοστή άτομα με ένα σημαίακι εκεί μπροστά, κάτι τρίγωνα, κάτι και με κάτι δακτυλίδια, κάτι. Δεν μου άρεσε και πάλι το φαίνεται. Δεν ξέρω αν είμαι ο πιστοδρομικός και έχω μείνει με την παλιά τη Σαντορίνη. Προφανώς έχετε... ο πατέρα σου ζήσει. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα, δεν μου άρεσε καθόλου. Κοιτάξτε, βλέπουμε σε τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, είτε αφορά τη Βενετία είτε αφορά τη Βαρκελόνη, να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Εδώ, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου ασχολείται με τον τουρισμό, έτσι, μιλάμε για τουλάχιστον το 90% του κόσμου έχει κάτι να κάνει με τον τουρισμό. Ίσως υπάρχουν και λιγότερες φωνές διαμαρτυρίας, γιατί στο εξωτερικό δεν είναι όλοι τόσο πολύ σε κάποιους τόπους με τον τουρισμό. Όμως τι γίνεται, ας αναρωτηθούμε αν όλο αυτό το πράγμα αξίζει, χάνοντας την ταυτότητά μας και μεγαλώνοντας τα παιδιά μας εδώ πέρα σε έναν τόπο ο οποίος έχει δόμηση Αττικής και πλέον η συνθήκη αυτό επιφέρει και άλλα πράγματα. Επιφέρει πάρα πολλά αρνητικά στον τόπο και ας σκεφτούμε και λίγο αν αξίζει όλο αυτό το πράγμα για τα παιδιά μας και τι θα παραδώσουμε σε εκείνα. Έτσι. Θα είναι και το διακύβευμα των εκλογών τελικά αυτό. Γενικά αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα και που είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Εγώ ξαναλέω, επαφίωμαι στην κρίση του κόσμου. Στην κρίση του κόσμου. Είχε μια εικόνα, έχει τώρα μια καινούργια εικόνα, μπορεί να συγκρίνει, να δει τι του κάνει. Δεν θα πω εγώ, αν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι ή οι παράλληλοι. Ο κόσμος έχει την κρίση, επαφίωμαι στην κρίση του, ξέρει ποιος είναι ο Ζόρζος, ξέρει ποιοι είναι η Θηριακή Πολιτεία και ξέρει ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Να πάει λοιπόν με το χέρι στην καρδιά και να κάνει το καθήκον του. Από εκεί και πέρα. Νέοι άνθρωποι έχουν έρθει κοντά. Σαφώς και έχουν έρθει νέοι άνθρωποι. Δεν εννοώ για τα παλιά, δεν λέγεται. Εννοώ καινούργιοι.
Όχι, σαφώς και έχουν έρθει οι νέοι άνθρωποι, γιατί ασχολούμαι και ενεργά με αυτό το κομμάτι. Και είμαι στη, ας πούμε, στην ηλικία η οποία παντρεύω τις δύο γενιές, να το πω και έτσι. Και έχουν έρθει, και το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν μόνοι τους. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι τώρα εμείς δεν ασκούμε διοίκηση. Δεν ασκούμε διοίκηση. Άλλοι έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Έτσι. Και ούτε ποτέ όταν ασκήσαμε διοίκηση το εκμεταλλευτήκαμε αυτό σε αυτό το κομμάτι. Άλλοι το κάνουν αυτό. Από όλες τις θέσεις και από το Δήμο και από τα νομικά πρόσωπα. Και ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος ήρθε μόνος του σε εμάς. Εντάξει. Δεν είχαμε τη σωστή επικοινωνία. Είχαμε την έλλειψη πληροφόρησης σε πολλά πράγματα. Όμως είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Θηραϊκή Πολιτεία σε 9 χρόνια έτρεξε αποδεδειγμένα 100 εκατομμύρια ευρώ έργο. Έτσι. Δεν διαφημίστηκε αυτό. Και το πιο σημαντικό από αυτό, έτσι, είναι ότι όλα αυτά έγιναν με διαφάνεια και στα νούμερα αυτά το μεγαλύτερο ποσό έγινε χωρίς τη συνδρομή του κόσμου. Ήταν από έργα του ΕΣΠΑ και από χρηματοδοτήσεις που λάβαμε. Δεν έχω άλλη ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Νομίζω ότι κρατάμε από αυτή τη συνέντευξη 2-3 πράγματα με το πιο βασικό. Την καταγγελία. Από όλα την καταγγελία, γιατί πρέπει να πάρουμε μια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί το μυαλό μου ακόμα και εμένα να τη χωρέσει. Δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση, γι' αυτό πρέπει και εμείς να το ψάξουμε να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Χάρηκα που τα είπαμε από κοντά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί θα μας δοθεί ο χρόνος τώρα και προεκλογικά. Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καφιέρη Ρίζο και να έρθει για λίγο η κυρία Γεωργία να μας ενημερώσει για αυτά που έγιναν πριν από λίγο στο Ντεσόλ, στη ΔΕΙΑΘ. Για πες μας, έχεις κάτι. Να σας πω πριν πάμε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ότι μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Μπελώνιο. Προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις. Το πάντα λοιπόν. Έχουμε και φωτογραφία να δείξουμε τα άτομα που παρευρέθηκαν στο Μπελώνιο. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, στη φωτογραφία.